Αρχίζει το μάτς στην Όβιλη Γκόλη. Ο All Star διαγωνισμός επιβίωσης είναι η Novi League από την Novibet. Με 100.000 ευρώ εγγυημένα για το μεγάλο έπαθλο και καθημερινά δώρα εντελώς δωρεάν για όποιους επιβιώσουν σε όλες τις αγωνιστικές. Novi League All Star by Novibet. Ο διαγωνισμός όπως θα ήθελες να είναι. Ναι, και πολύ. Μπορεί να μα οι πάσες του, δηλαδή το 90% της πάσης είναι... του είναι ακριβής. Ναι. Να μην πω για παραπάνω. Και μαζί με τον Γκουρμπέλη, εκεί στο χώρο του κέντρου, αν είναι σε καλή κατάσταση που τώρα τελευταία είναι, είναι ένα δίδυμο πολύ δυνατό εκεί στο χώρο. Έχω ερώτηση για τον Γκουρμπέλη. Ναι. Και θέλω πραγματικά τώρα που σε βρήκα, ναι, θα μου τη λύσει. Ο Γκουρμπέλης, τον είχαμε στο μυαλό μας, σαν ένα εξαλωστόπερο. Η ρόλη η οποία έπαιρνε από τους παλιούς προπονητές του Παναθηναϊκού ήταν κλέβεις την μπάλα ή αποκρούς και δίνεις μια μικρή πάσα. Mm. Εδώ βλέπω ότι ο Γκουρμπέλης έχει γίνει ένα οχτάρι. Mm. Πατάει περιοχή, μου κάνει δοκάρια, μου κάνει πάσες. Και το ερώτημα είναι, έγινε τόσο καλός ο Γκουρμπέλης ή τον αφήσαμε πίσω τόσα χρόνια σε ένα ρόλο που τον περιορίζαμε. Πολύ καλή παρατήρηση. Ο Γκουρμπέλης έχει βελτιωθεί ή μάλλον είναι άλλος Γκουρμπέλης αυτός που ήταν πριν από 5 χρόνια με το σημερινό Γκουρμπέλη. Ναι. Και αυτό γιατί πρώτα είναι ένα πανέξυπνο παιδί. Δηλαδή δεν τον ξέρω, δεν έχουμε γνωριστεί, αλλά βλέπω πώς διαχειρίζεται το παιχνίδι. Και βλέπω ότι είναι πανέξυπνος, δηλαδή πώς θα βάλει το σώμα του, πώς θα πατήσει, πώς θα κερδίσει το φάουλ. Και αυτή βέβαια η ξυπνάδα του τον έχει βοηθήσει να μπορεί να παίζει σε πολλές θέσεις. Μην ξεχνάμε ότι έχει παίξει center back, αμυντικό half, τώρα, και τώρα γίνεται και οχτάρι. Πατάει ακριβώς, πατάει μέσα στις περιοχές, βάζει γκολ, έχει βάλει γκολ, έχει χάσει ευκαιρίες. Αυτό δείχνει την ποιότητά του και πάνω απ' όλα επαναλαμβάνω την εξυπνάδα του. Και αυτός σταθερός, δεν χάνει εύκολα την μπάλα, είναι ένας καλός παίκτης. Όταν έχει δυνάμεις, που τώρα τελευταία πάει καλά, είναι ένας απαραίτητος ποδοσφαιριστής. Για σένα είναι μια έκπληξη αυτό το πράγμα. Ή το ήξερες από παλιά και λες. Κοίταξε. Το περίμενες. Ρε παιδί μου, δεν το είχα. Για να είμαι ειλικρινής, την κακία μου, την αμαρτία μου θα την πω. Ναι. Δεν το περίμενα. Ξέρεις γιατί, γιατί το κάνει αυτό. Γιατί και κάτι άλλο που δεν είπαμε. Έχει δυνάμεις. Είχε πολλά χιλιόμετρα πάντα ο Γκουρμπέλης και πιο παλιά ακόμα περισσότερο. Δεν τα βλέπαμε. Αυτό το πράγμα σε βοηθάει να πατάς την περιοχή. Και αυτό που έλεγα πάντοτε, οι πιο επικίνδυνοι ποδοσφαιριστές, πέρα βέβαια από τους αθλητούς, είναι αυτοί που έρχονται από πίσω. Από πίσω, αυτοί οι ποδοσφαιριστές δεν είναι εύκολα να μαρκαριστούν. Αυτοί είναι οι πιο επικίνδυνοι ποδοσφαιριστές. Βέβαια. Γιατί δεν περιμένεις. Γιατί δεν τους περιμένεις. Πάντως, έχω την αίσθηση, η επιτυχία του Γκουρμπέλη νομίζω γεμίζει. Αν θέλαμε να βάλουμε μια φούσκα έτσι, θα λέγαμε ότι πώς γεμίζει. Γεμίζει με μια λέξη. Και είναι η λέξη οριμότητα. Mm. Όσο μεγαλώνει ο Γκουρμπέλης, βλέπεις πόσο οριμάζει. Δηλαδή, πώς ήταν όταν πρωτοήρθε στον Παναθηναϊκό. Σε μια φάση, γιατί θυμάμαι τώρα την κουβέντα που ακόμα και στις δηλώσεις του. Την ασίς που έβγαλε στο. Που θα μπορούσε να έχει τελειώσει τη φάση. Την ασίς που έβγαλε προχθές στον Μαντσίνη για να το βάλει σε κένο τέρμα και λέει ότι εγώ είχα 80% να το βάλω. Ο συμπαίκτης μου 100% σκέφτηκα αυτό. Καρούλια δηλαδή. Αυτό. Καρούλια. Σκέφτηκα τον εαυτό. Σκέφτηκα. Μου έχουν τύχει τέτοιες φάσεις. Και τις έχω δώσει και δεν έχω κάνει γκολ. Κάποιοι αγώνες είναι πιο σημαντικοί από τους άλλους. Θες να κάνεις το καλύτερο. Νιώθεις ότι γι' αυτό προετοιμαζόσουν όλη σου τη ζωή. Από σήμερα ενώνω τις δυνάμεις μου με το Giant Heart και την Novibet για τον πιο σημαντικό αγώνα. Αυτόν που μπορεί να κάνει τη διαφορά για όλους. Giant Heart. Μια συμμαχία αγάπης με την Novibet.